αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, ζμινίτες, εθνοφύλακες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Καθώς κλείνουμε τις σελίδε του 2023, θα ήθελα να εκφράσω σε εσά και τις οικογένειε σας τις θερμότερες ευχές μου. Για υγεία, πρόοδο, ευημερία και επίτευξη των στόχων σας. Η έλευση της νέας χρονιάς δεν θα αφορά την τυπική ανανέωση του ημερολογίου. Θα αφορά τη διεύρυνση και την ανανέωση της προσέγγισης μας στην εθνική ασφάλεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα, να προωθήσουμε την επάυξηση των δυνατοτήτων μας, να διευρύνουμε τον οριζοντά μας. Για την αποτροπή κάθε δυνητικής επιβουλής, κάθε πρόκλησης, κάθε απειλής, Αυτόν που αναφύονται στον ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής μας και αυτόν που αναφύονται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης, της αλλαγής, είστε εσείς. Οι γυναίκες και οι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας. Είστε προϋπόθεση και εχέγγυο επιτυχία στη νέα προσπάθεια. Προσπάθεια συλλογική, προσπάθεια εθνική. Γυναίκες και άνδρες των ενόπλων μας δυνάμεων. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό σα, με τίμημα δυστυχώ σε ορισμένε περιπτώσει την ίδια τη ζωή συναδέλφων σα, εν καιρό ειρήνη. Θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό μου για την προσήλωσή σα στο ιερό καθήκον τη προάσπιση τη εδαφική μα ακαιρεότητα, τη αδιαπραγμάτευση εθνική μα κυριαρχία. Σα καλώ να συνεχίσετε το έργο σα, ω φρουρή τη ελληνική επικράτεια ως συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε εσάς. Εύχομαι στις οικογένειές σας και σε όλους εσάς μια ευτυχισμένη, ειρηνική και επιτυχημένη νέα χρόνια. Χρόνια πολλά.